Ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα που θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στον πολιτισμό των Χανίων και θα συμβάλλει συνολικά στην ανάπτυξη της Δυτικής Κρήτης. Το νέο αρχαιολογικό μουσείο στην περιοχή της Χαλέπας αναμένεται σύντομα να ανοίξει τις πύλες του. Όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, είναι καθόλου έτοιμο και είναι θέμα του Πρωθυπουργού ο ορισμός της έναρξης λειτουργίας του. Τα ευρήματα, τα αντικείμενα έχουν στηθεί στις προθήκες του και ίσως χρειάζεται μία μικρή πινελιά ακόμα εκ μέρους της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χανίων, προκειμένου το μουσείο να είναι έτοιμο να παραδοθεί καταρχήν στους πολίτες και στη συνέχεια στους πολυπληθείς επισκέπτες του νομού. Συνολικά 3.500 εκθέματα, όσα βρίσκονταν στο ναό του Αγίου Φραγκίσκου στην Οδό Χάλιδον όπου λειτουργούσε το μουσείο, αλλά και όσα παρέμεναν επί χρόνια σε αποθήκες, έχουν συντηρηθεί και τοποθετηθεί στις προθήκες. Το νέο Μουσείο Χανίων στεγάζει και την συλλογή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο των Χανίων θα δώσει μια νέα διάσταση στην πόλη, όχι μόνο πολιτιστική, αλλά και απόλυτα αναπτυξιακή. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι γύρω από μια τόσο σημαντική επένδυση του τομέα του πολιτισμού αναπτύσσονται εξωτερικές οικονομίες οι οποίες δρούν υπέρ της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής οικονομίας. Σχεδιασμένο από τον κορυφαίο αρχιτέκτονα Θεοφάνη Μπομπότη, το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων θεωρείται εφάμιλο του Μουσείου της Ακρόπολης. Γυτνιάζει με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, το Ναό της Αγίας Μαγδαληνής, το σπίτι του Πρίγκιπα Γεωργίου, τη Γαλλική Σχολή και τη Βίλα Σβάρτς. Και έτσι να δημιουργηθεί μια συνοικία μουσείων στα Χανιά, με βέβαια κεντρικό άξονα το Αρχαιολογικό Μουσείο, με τις πλούσιες συλλογές που υπάρχουν στα Χανιά. Πρόκειται για ένα κόσμημα για την πόλη μας που αναβαθμίζει και τον αστικό ιστό συνολικά και τη γειτονιά της Χαλέπας ειδικότερα. Και είμαστε όλοι πολύ ευτυχείς που βλέπουμε σήμερα έτοιμο αυτό το μουσείο. Χθες η Υπουργός Πολιτισμού υπέγραψε προγραμματικές συμβάσεις με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Χανίων για την αποκατάσταση και ανάδειξη της Βίλας Βάρτς και του Αρχοντικού Πολογιώργη, καθώς και για την ανάδειξη των ενετικών οχυρώσεων της Ανατολικής Στάφρου. Νωρίτερα στο Ρέθυμνο, συνυπέγραψε συμβάσεις για τη μελέτη του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου και την αποκατάσταση του φρουρίου της Φορτέτζας.